και να αναδιοργανωθεί ταυτόχρονα. Να υπάρξουν σοβαρές δηλαδή μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις. Πιο δυνατά, Μιγελ, λίγο. Ναι. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ποιο δημοσιονομικό πλαίσιο θα υπάρξει. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουν την ανάγκη να υπάρξει μια σταθερό πλαίσιο. Προσλήψεις μπορεί να κάνεις, να πας κανένα γιατρό, κανένα νοσοκόμα. Θα πάρουμε, κύριε Καμπουράκη. Δεν γίνεται να μην πάρουμε. Και πρέπει να καταλάβει και η Ευρώπη ότι είναι προσβλητικό να μιλά κανείς για δημοσιονομικό εκτροχιασμό όταν μια χώρα θέλει να καλύψει τόσο ζωτικές ανάγκες όπως οι ανάγκες περίθαλψης των ανθρώπων, ιδιαίτερα των φτωχών και ανασφάλιστων ανθρώπων, που αυτή την περίοδο δεν έχουν άλλη επιλογή από τη δημόσια περίθαλψη. Όταν λέτε δεν γίνεται να μην πάρουμε, τι εννοείτε? Υπάρχουν τρομερά κενά? Δώστε μας μια εικόνα. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Τα κενά είναι... Διότι εδώ η Τρόικα, οι θεσμοί, όπως θέλετε, μιλάνε για πωλήσεις. Μιλάνε για προσλήψεις. Όχι στην υγεία, όχι στην υγεία, στο δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό έχει τη σημασία του, στην συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου υπάρχει ρητή αναφορά στην καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Στην καθολική πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Καθολική πρόσβαση. Καθολική πρόσβαση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό μέχρι τώρα δεν έχει διασφαλιστεί. Εμείς ετοιμάζουμε μία παρέμβαση. Πόσους θέλετε να προσλάβετε, να καταλάβουμε? Κοιτάξτε, έχετε συμφωνήσει το με σύστημα την κυβέρνηση, με τους άλλους αρμόδιους υπουργούς να σας επιτρέψουν? Για να καταλάβουμε. Το σύστημα υγείας. Γιατί πρέπει να σας πω το ότι κάθε υπουργός υγείας που προσπαθεί εντύμως να βάλει μία τάξη εξαγγέλει προσλήψεις οι οποίες μερικές φορές δεν γίνονται ποτέ. Γι' αυτό σας ρωτάω. Τα λειτουργικά κενά, όχι τα οργανικά κενά. Τα λειτουργικά κενά. Α, τα οργανικά είναι άλλη ιστορία. Ακριβώς. Τα λειτουργικά. Τα λειτουργικά κενά, εμείς υπολογίζουμε ότι είναι πάνω από 20.000 σήμερα στο σύστημα υγείας. 20.000. Βεβαίως. Αν σκεφτείτε ότι έχουν αποχωρήσει 14 με 15.000 λοιπό προσωπικό, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παρασκευαστές κλπ. Τα τελευταία χρόνια, χωρίς την πραγματικότητα να αντικατασταθούν παρά μόνο μέσα από συμβάσεις πολυγόμενες. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας επιτρέψει κανείς να κάνει. Γι' αυτό σας λέω. Οπότε τι θα κάνει, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι φέτο, μέσα στο 2015, καταρχήν να ολοκληρωθεί μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη περίοδο. Ήταν κρίσεις δηλαδή που ήταν σε εκκρεμότητα και οι οποίες τώρα δρομολογούνται και θα τοποθετηθούν οι γιατροί στους επόμενους μήνες. Περίπου 1.000 γιατροί είναι αυτοί, οι οποίοι έχουν πάρει το δρόμο για τα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη να επαναπροκηρύξουμε τις θέσεις, τις κενές των επικουρικών γιατρών για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Έχουν μείνει 600 κενές, 620 κενές στο θέσεις παιδί. Στο παιδί και στα κέντρα υγείας αγροτικού τύπου. Αυτές λοιπόν θα προσπαθήσουμε τώρα να τις επαναπροκηρύξουμε με προτεραιότητα ορισμένες ειδικότητες που έχουν πολύ σημασία για την πρωτοβάθμια φροντίδα, όπως γενικός γιατρός, παθολόγος, παιδίατρος και εργαστηριακές ειδικότητες. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα εργαστήρια των δημόσιων δομών έχουν αποδιοργανωθεί πλήρως και αυτό βεβαίως οδηγεί. Να τα αποδιοργανώσανε για να πάνε όξο να πάνε από όξο. Αυτό θα έλεγα. Να στα πω και κριτικά. Αυτό θα έλεγα, κύριε Καμπουράκη. Ναι, εμείς και εδώ βρίσκω την ευκαιρία να πω το εξής. Η προηγούμενη διακυβέρνηση δεν ήταν απλώς μια πολιτική με λιγότερα λεφτά. Κατά την άποψή μας υπήρχε ένα πολιτικό σχέδιο που έλεγε ότι για να αντιμετωπιστεί η κρίση θα πιέσουμε το κόστος εργασίας και το κοινωνικό κράτος. Θα συμπιέσουμε τη δημόσια περίθαλψη, θα μετακυλήσουμε ένα μεγάλο μέρος από το κόστος της δαπάνης στους πολίτες και αυτό έγινε, με πολύ μεγάλο, με ακραίο παράδειγμα το θέμα των φαρμάκων, όπου τριπλασιάστηκε η συμμετοχή των πολιτών. Να σας πω, δεν θέλω σε να μια τους... περίοδο που έπεφτε η δημόσια δαπάνη, προσέξτε. Κύριε Υπουργέ, θέλω να τους δικαιολογήσω, μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά είναι σαν να σας λέω τώρα σας εγώ, ότι επειδή δεν έχετε λεφτά να πληρώσετε στο νοσοκομείο Νίκαιας, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, και κάνουν επίσης εργασίες, θέλετε να στείλετε τον κόσμο σε ιδιωτικές κλινικές. Αφού δεν έχετε λεφτά. Δεν σας δίνουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος δηλαδή. Κοιτάξτε. Καταρχήν πρέπει. Υπήρχε, Γιώργο, ένα κομμάτι, συγγνώμη που παρεμβαίνω, του πολιτικού προσωπικού που θεωρούσε ότι το να το έχει ο ιδιώτης θα στοιχίζει λιγότερο από ότι να το έχει το κράτος. Βεβαίως. Το έλεγαν ευθέως. Και το αναπτύσσανε και το αναπτύσσανε. Αλλά εδώ όμως ο προηγούμενος συνομιλητής σας το έλεγε πάντα. Βρήκα αυτόν τον τρόπο για να σας πω ότι εδώ υπάρχουν προβλήματα πλέον λειτουργίας. Πάμε λίγο, δώστε μου λίγο. Κατάρρευση. Αυτό κατάρρευση. Δηλαδή όταν ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κατά τεκμήριο πρέπει να είναι και αισιόδοξος και πολεμιστής και είναι τούτος εδώ. Ναι.
είναι και γιατρό. Είναι από το χώρο τη Ιγυρία. Και κριτικό είναι. Και κριτικό και πολεμιστή και, και αυτό. Όταν σου λέει ότι είμαστε σε κατάρρευση. Καλά, δεν είπα κατάρρευση. Είπε ότι. Ο κατάρρευση είπε. Απειλείται η κατάρρευση. Μην κουραδευόμαστε. Πάμε στον Παπα-Νικολάου. Ένα τμήμα τη επαρχία τα πράγματα. Στο μεταξύ, στον Παπα-Νικολάου, άμα του έλεγε ότι κάνα δύο μήνε μετά που θα ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία πάλι θα έκανε επισχέσει και απεργίε, μπορεί να σου λέγε κάτσε, θα δούμε ρε παιδί. Όχι, όχι. Ο Παπα-Νικολάου είναι σταθερό. Καλημέρα, καλημέρα. Παίρνει Παπα-Σιμακοπούλου. Καλημέρα. Για ένα τη μέρα λοιπόν συνεχίζεται η επίσκεψη εργασία του προσωπικού στο νοσοκομείο τη Νίκαια. Σήμερα γενική εφημερία το νοσοκομείο. Κύριε Παπα-Νικολάου, είναι δεξιά μου ο κύριος Παπα-Νικολάου και αριστερά μου ο κύριος Βρετάκος, γιατροί στο νοσοκομείο. Πώς θα αντιμετωπίσει τα περιστατικά σήμερα? Καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου. Καλημέρα κύριε Οικονομέα, καλημέρα κύριε Καμπουράκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Τι να πω τώρα, η κατάσταση δεν είναι απλώς κατάρρευση. Νομίζω ότι έχουμε περάσει την κόκκινη γραμμή και χρειάζονται επίγοντα μέτρα ανασυγκρότησης. Εγώ δεν καταλαβαίνω ειλικρινά το εξής. Έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από τότε που ανέλαβε η καινούργια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αν δεν κάνω λάθος, 28 Ιανουαρίου ανέλαβε.